Χαίρομαι πραγματικά πάρα πολύ που σας υποδεχόμαστε σήμερα στο Μεγάλο Μαξίμου για να ανακοινώσουμε και επίσημα, πιστεύω, μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Τουλάχιστον για εμάς που αγαπάμε ιδιαίτερα τα βουνά, θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό αυτό το πρόγραμμα, τον Απάτη των Βουνών, το οποίο και εγκαινιάζουμε σήμερα. Θα θυμάστε ότι είναι ένα πρόγραμμα το οποίο είχα προαναγγείλει όταν είχα μιλήσει στην διάσκεψη για την κλιματική αλλαγή στην Γλασκόβη πριν από κάποιους μήνες, και είμαστε τώρα στην ευχάριστη θέση να μπορούμε να το υλοποιήσουμε. Και για να το πούμε με απλά λόγια, να το καταλάβουν όλοι, θέτουμε ουσιαστικά σε ένα καθεστώς πολύ αυξημένης περιβαλλοντικής θωράκισης 6 παρθένα βουνά, τα Λευκά Όρη, τον Ταΐγετο, το Σάος στην Σαμοθράκη, την Τύμφη και το Σμόλικα στην Πίνδο και το Όρος Χατζή στη Θεσσαλία. Και εκεί θα απαγορεύεται ουσιαστικά κάθε παρέμβαση η οποία θα αλλοιώνει τον χαρακτήρα των βουνών αυτών. Θα βοηθήσουμε με αυτόν τον τρόπο τη χλωρίδα και την πανίδα να αναπτυχθούν. Αλλά πιστεύω ότι θα προσανατολίσουμε και τις ανθρώπινες δραστηριότητες σε νέους τρόπους γνωριμίας με το βουνό. Στις περιοχές αυτές δεν θα μπορεί πλέον να κατατμηθεί γη, δεν θα μπορούν να ανοιχθούν νέοι δρόμοι, δεν θα μπορούν να εγκατασταθούν ανεμογεννήτριες. Θα μπορούν να συντηρηθούν ιστορικά μονοπάτια, θα αναβαθμιστεί η σήμανσή τους, θα προσφέρονται ακόμα περισσότερο για εκδρομή, πεζοπορία, αθλητισμό και δράσεις οικοτουρισμού. Θα έλεγα ότι πρόκειται για την άλλη όψη του αναπτυξιακού μας προγράμματος, που σε πείσμα των κινδυνολόγων δεν βλέπει το περιβάλλον σαν κάποιο απόμακρο σκηνικό, σαν μια ζωγραφική νεκρή φύση, αλλά ως βασικό συστατικό των εκφράσεων της καθημερινής μας ζωής. Και θέλω επίσης να επισημάνω ότι αυτή η πρωτοβουλία σε καμία περίπτωση δεν θέτει σε αμφισβήτηση τον παράλληλο πυλώνα της ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Έχουμε επαρκή χώρο στην Ελλάδα για να τοποθετήσουμε τις ανεμογεννήτριες που χρειαζόμαστε, προκειμένου να πετύχουμε τους φιλόδοξους στόχους τους οποίους έχουμε θέσει στα πλαίσια και του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, αλλά και της συνολικής μας δέσμευσης να μετακινηθούμε προς ένα μοντέλο παραγωγής ενέργειας, το οποίο θα προέρχεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Απλά αυτές οι ανεμογεννήτριες δεν θα τοποθετηθούν στα απάτητα βουνά. Και πιστεύω ότι αυτή είναι μια πρωτοβουλία η οποία ισορροπεί μεταξύ των διαφόρων εκφάνσεων της πράσινης ανάπτυξης, αλλά και της ανάγκης να προστατεύσουμε αυτά τα βουνά, τα οποία τόσο ξεχωριστά είναι και τα οποία σιγά-σιγά αρχίζουν και αποκτούν και την παγκόσμια αναγνωρισιμότητα που τους αξίζει. Έβλεπα πριν από λίγο ένα ρεπορτάζ του Reuters με κάποιες φωτογραφίες του φωτογράφου του Μπεχράκη, που δυστυχώς μας άφησε πολύ, πολύ προώρα, και είναι και αυτός ένας τρόπος να γνωρίσουν όλοι τον πλούτο των ελληνικών βουνών και να διαπιστώσουν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο ήλιος και θάλασσα, είναι και βουνά. Και μάλιστα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ίσως το είδατε, ένα άρθρο στους New York Times που αναδεικνύουν την Κρήτη ως τον καλύτερο ίσως προορισμό στον κόσμο για ανοιξιάτικο ορειβατικό σκι. Και βέβαια δεν μπορώ να μην θυμηθώ, ίσως δεν το γνωρίζετε, ότι η δικιά μου πρώτη εξοικείωση με τα βουνά της Υπήρου ήταν όταν 14 χρονών συμμετείχα σε μία εκδρομή την οποία είχε οργανώσει με σκηνές τότε η Χάνθ, και είχαμε διασχίσει το Βίκο, αλλά είχαμε ανέβει και στην Τύμφη και στο Σμόλικα. Οπότε έχω αυτές τις πολύ δυνατές αναμνήσεις μέσα μου
Και χαίρομαι που μετά από κάποιες δεκαετίες μου δίνεται η δυνατότητα, μας δίνεται η δυνατότητα μαζί με τον Υπουργό να κάνουμε κάτι ουσιαστικό για να προστατεύσουμε αυτά τα βουνά και βέβαια να εξετάσουμε και με ποιο τρόπο το πρόγραμμα αυτό μπορεί να επεκταθεί και σε άλλους ορεινούς όγκους. Αλλά σήμερα κάνουμε μια σημαντική αρχή και πιστεύω ότι είναι μια πρωτοβουλία η οποία θα αναγνωριστεί και διεθνώς. Και θέλω να ευχαριστήσω για όλη την επιστημονική υποστήριξη την οποία έχουμε και νομίζω ότι και σε επίπεδο του τρόπου με το οποίο αντιλαμβανόμαστε και τις νέες δουλειές οι οποίες μπορούν να δημιουργηθούν γύρω από τον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και του ενός τουρισμού ο οποίος σέβεται το περιβάλλον και την βιοποικιλότητα, ότι ανοίγουμε ένα νέο δρόμο και σε νέα παιδιά που μπορεί να αντιλαμβάνονται διαφορετικά την παραμονή τους στον τόπο τους. Κύριε Πρόεδρε, μας είχατε δώσει εντολή στην ηγεσία δηλαδή του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στον Κώστα, τον Σκρέκα και σε μένα, να φροντίσουμε τη βιοποικιλότητα. Διότι, όπως μας είχατε πει, η προστασία της βιοποικιλότητας είναι η απάντηση, η καλύτερη απάντηση απέναντι στην κλιματική κρίση. Όσο κρατάμε τα ενδιαιτήματα οργανωμένα, συγκροτημένα και άφθαρτα, τόσο περισσότερο βοηθάμε τους τόπους να αναπτυχθούν, τη χλωρίδα και την πανίδα. Έτσι λοιπόν ξεκινούμε με τα απάτητα βουνά, 6 βουνά σε όλη τη χώρα, από το βορρά μέχρι το νότο. Τα είπατε τα βουνά, να μην τα επαναλαμβάνω και σας κουράζω, αλλά να πω ότι περίπου 1.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα μπαίνουν σε καθεστώς αυστηρής προστασίας για αρχή. Όπως είπαμε, αυτοί είναι οι δύο παράγοντες, η κλιματική κρίση και η απώλεια της βιοποικιλότητας που απασχολούν διεθνώς τους πάντες, τη επιστημονική κοινότητα και της ΜΚΟ και όχι μόνο και τις κυβερνήσεις, διότι οι κίνδυνοι προέρχονται από την αλλαγή χρήση της γης, την υπερεκμετάλλευση των πόρων, τη ρύπανση και την είσοδο των εισβλητικών ειδών. Στην Ελλάδα, αν σηκώναμε ένα ντρόουν πάνω από την Ελλάδα και μπορούσε να έχει όλη την Ελλάδα στην εικόνα του, θα βλέπαμε ότι η Ελλάδα είναι χωρισμένη σαν ένας μπακλαβάς από 367.000 χιλιόμετρα δρόμων, χωρίζοντας την Ελλάδα σε 4.000 περίπου 700 τμήματα γης. Και αυτό είναι το ενδιαφέρον, ότι έχουμε πιθανότητα μόλις 5% περίπου να βρισκόμαστε σε απόσταση μεγαλύτερη ενός χιλιόμετρου από έναν δρόμο. Και δυστυχώς η Ελλάδα καταγράφει τη μεγαλύτερη έτσι, άνοδο τεχνητών επιφανειών στην Ευρώπη. Τι δημιουργούν το χαράκωμα των αδιατάρακτων τοπίων, μειώνει τους πληθυσμούς, δεν σας τα διαβάζω όλα, απαξιώνει τα οικοσυστήματα και ιδιαιτέρως δεν βοηθάει τα είδη να πάνε να βρουν φωλιές, να ζευγαρώσουν ή να τραφούν τα είδη ζώων. Οι περιοχές αναδρόμων είναι, αυτή είναι η επιστημονική τους ονομασία, δηλαδή είναι ένα χερσαίο τμήμα έκτασης άνω του ενός τετραγωνικού χιλιόμετρου που απέχει πάνω από ένα χιλιόμετρο από τον πλησιέστερο δρόμο. Εκεί λοιπόν αυτό που κάνουμε εμείς, ακολουθώντας βεβαίως τη διεθνή τάση, αλλά είμαστε οι πρώτοι στην Ευρώπη που το εφαρμόζουμε, απαγορεύουμε όπως είπατε και εσείς τη διάνοιξη νέων δρόμων, δημιουργία τεχνητών επιφανειών, κατάτμιση της γης και αυτομάτως δημιουργούμε μια ανακουφιστική κατάσταση για τα είδη. Αυτά πάτε τα βουνά λοιπόν. Το σημαντικότερο, αν θέλετε, από εδώ που εγώ θα ξεχώριζα είναι ότι δεσμεύουν άνθρακα. Μειώνουν τις επιπτώσεις των αερίων θερμοκηπίου. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, ίσως. Μαζί με τα υπόλοιπα, βεβαίως. Και την αναψυχή και την εκπαίδευση και το εμπόδιο στην είσοδο ξενικών ειδών. Είναι ένας από τους πιο ανερχόμενους κινδύνους της βιοποικιλότητας. Οι περιοχές τις είδαμε ποιες είναι. Μόνο για τον Όλυμπο θέλω να πω εδώ, γιατί πολλοί αναρωτήθηκαν τον Όλυμπο γιατί δεν τον βάζετε σε απάτητο βουνό. Ο Όλυμπος ήδη προστατεύεται πλήρως για πρώτη φορά με προεδρικό διάταγμα. Έχουμε πλέον την καθορισμένη πρώτη ζώνη που δεν μπορεί να γίνει τίποτα παρά μόνο τα μονοπάτια που υπάρχουν. Τη δεύτερη, τη τρίτη και την τέταρτη ζώνη με μια αλληλογισμένη έτσι, δραστηριότητα. Τα βουνά τα έχουμε δει. Έχουν ήδη υπογραφεί οι 6 υπουργικές αποφάσεις και περιμένουμε το ΦΕΚ. Πάμε λοιπόν ένα-ένα να δούμε τα βουνά αυτά και με ποια κριτήρια τα επιλέξαμε. Ο ΣΑΟΣ, το ψηλότερο βουνό του Αιγαίου, 1611 η κορυφή του. Εδώ έχουμε δύο πράγματα πάρα πολύ σημαντικά, ότι υπάρχει ένα ενδυμικό λουλουδάκι Μαργαρίτα, το οποίο ξέρετε, δεν απαντάτε πουθενά στον κόσμο, έχει τεράστια αξία, οπότε αμέσως, εάν μπορέσουμε και προμοτάρουμε σωστά αυτά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των βουνών, θα φέρουμε επιστήμονες, μελετητές, μεταπτυχιακούς φοιτητές. Έχει τα πολλά νερά, όλοι ξέρουμε τις βάθρες, έχουμε πάει, έχουμε κολυμπήσει. Και βεβαίως στις ακτές φωλιάζει η Φώκια Μονάχους Μονάχους. Και όπως βλέπουμε στο χάρτη, η προστασία ξεκινάει από τη θάλασσα, το επίπεδο της θάλασσας. Αυτά για το ΣΑΟ. Πάμε τώρα στο Σμόλικα, το δεύτερο ψηλότερο βουνό της Ελλάδας.
2.637, λίγο αδικημένο θα έλεγα, δεν το πολύ ξέρει ο κόσμος. Είναι ένα πανέμορφο βουνό που είναι το πιο σημαντικό ίσως βουνό της Ελλάδας για την ορνηθοπανίδα, ιδιαίτερα τα άγρια πτηνά, τα όρνια. Και έπρεπε να το προστατεύσουμε. Αμέσως μετά πάμε στην Τύμφη. Την Τύμφη την ξέρετε πολύ καλά, κύριε Πρόεδρε. Εδώ έχουμε βεβαίως και τον κύριο Ροκά, ο οποίος θα έχει δει σίγουρα την καφέ αρκούδα να περνάει από το καταφύγιο. Την έχετε δει, κύριε Ροκά, αρκετές φορές. Και βεβαίως και λύκους και το αγριόγιδο. Έχουμε σημαντικότατο πληθυσμό αγριόγιδου στην Ελλάδα και πρέπει να το προστατεύσουμε και αυτό κάνουμε. Ο Ταΐγετος, η πενταδάχτυλος με το πυραμιδικό σχήμα, είναι ένα από τα βουνά που δεν έχει ερευνηθεί επαρκώς από τους επιστήμονες, τους ζωολόγους και τους βοτανολόγους. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν δίνουμε τη δυνατότητα, ασφαλίζοντας το βουνό, σε ένα διαφορετικό είδος τουρισμού, ας το πούμε, τον επιστημονικό τουρισμό, εκεί όπου υπάρχουν τουλάχιστον 160 φυτά που απαντώνται μόνο εκεί και πουθενά αλλού στον κόσμο. Το επόμενο βουνό μας είναι τα Λευκά Όρη. Εδώ διστάζω να μιλήσω εγώ, κύριε Πρόεδρε. Το μόνο που μπορώ να πω ενώπιον σας είναι ότι είναι ο παράδεισος του παλαιοντολόγου. Εκεί παρατηρούνται απολιθωμένα σφουγγάρια και κυανοβακτήρια ηλικίας 150 εκατομμυρίων ετών. Αντιλαμβανόμαστε και εδώ τι δυνατότητες επιστημονικής έρευνας και επισκέψεων του επιστημονικού κόσμου έχουμε στα Λευκά Όρη. Δεν λέω περισσότερα, διότι είναι σίγουρο θα με διορθώσω. Και birdwatching, βέβαια. Και birdwatching. Το οποίο είναι τεράστιο. Όταν είδα πόσοι Βρετανοί ασχολούνται με το, με το birdwatching, είναι άναυος. Κύριε Πρόεδρε, το birdwatching, ξέρετε, δίνει περισσότερο κατακεφαλήν, μάλλον και η κατακεφαλήν δαπάνη ενός τουρίστα για ορνηθοπαρατήρηση είναι πολύ υψηλότερη από αυτές που νομίζαμε, δηλαδή την αναψυχή. Διότι κάθονται πολλές μέρες, διότι δεν ξέρουν αν θα δουν το πτηνό. Κλείνουν πολλές μέρες, έχουν την άνεση και του χρόνου και του χρήματος. Και η Ελλάδα είναι ένας παράδεισος για αυτή του είδους τον τουρισμό. Το Ρος Χατζή. Το Ρος Χατζή είναι ένα βουνό που δεν το ξέρει ο πολύς ο κόσμος. Είναι ψηλό, είναι πάνω από τα 2 χιλιόμετρα η κορυφή του. Και παρουσιάζει το συγκλονιστικό φαινόμενο του ενδυμισμού σε απίστευτο βαθμό. Δηλαδή, επειδή έχει πάρα πολλές χαράδρες και γκρεμούς και δεν υπάρχει δυνατότητα μετακίνησης ειδών ή των σπόρων των φυτών, στη μία χαράδρα βρίσκει ένα είδος λουλουδιού και στην ακριβώς δίπλα παραλλαγμένο ένα άλλο. Έχει επίσης πολύ μεγάλα δάση με πάρα πολύ ψηλά δέντρα. Αυτοί είναι οι στόχοι που πετυχαίνει η Ελλάδα πρωτοπορώντας στην Ευρώπη με τα απαραίτητα βουνά. Είναι πάρα πολλοί στόχοι και εθνικοί αλλά και της ευρωπαϊκής στρατηγικής και βεβαίως της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για το τοπίο. Δηλαδή, η Ελλάδα πρωτοπορεί στην Ευρώπη και καλύπτει ένα σωρό από στόχους που μέχρι τώρα ήταν, θα έλεγα, λίγο μακρινή επιδίωξη. Και εδώ μια μικρή αναφορά στις ΗΠΑ. Οι ΗΠΑ για πρώτη φορά άρχισαν να συζητάνε τα απαραίτητα βουνά τα δικά τους, περιοχές αναδρόμου, το 1997. Χρειάστηκαν 16 ολόκληρα χρόνια για να τα θεσμοθετήσουν. Κάποιες πολιτείες δεν τα ήθελαν, η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση το ήθελε και μετά από πολλές διαβουλεύσεις και μπρος πίσω τα κατάφεραν μόλις το 2013. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τι γίνεται, κύριε Πρόεδρε, στην Μασσαλία που βρισκόσασταν στο συνέδριο του IUCN παρουσία του Μακρόν, του Πρόεδρου Μακρόν, το IUCN έχει θέσει πάρα πολύ ψηλά και πιέζει την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Κομισιόν αλλά και επιμέρους κυβερνήσεις να προχωρήσουν στα δικά τους απάτητα βουνά. Δεν θα σας πω περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, και στην Ευρώπη γίνεται κουβέντα και νομίζω ότι εμείς ανοίγουμε το δρόμο για να τολμήσουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να κάνουν το ίδιο με εμάς. Σας ευχαριστώ θερμά και αν μου επιτρέπετε, δύο μόνο κουβέντες και τελειώνω. Έχουμε σε συνεργασία με την κυρία Κατή, την καθηγήτρια, ήδη βγάλει και τις επόμενες 50 μικρότερες βέβαια ορεινές περιοχές, αδιατάρακτες μέχρι στιγμής. Τις μελετάμε με επιστημονικά κριτήρια και άλλους τρόπους. Θα δούμε ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Και να καταλήξω και με κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε, για τις 1.000 παρθένες παραλίες άλλου project που μας έχετε δώσει το έναυσμα και πάλι στην Μασσαλία. Είχατε αναφερθεί στην πρόθεση της Ελλάδας να θέσει σε προστασία το 30% των ελληνικών θαλασσών. Το 1/3 εκ των οποίων σε απόλυτη προστασία, δηλαδή ούτε ψάρεμα ούτε άλλες δραστηριότητες. Εμείς δουλεύουμε εδώ, εννοούμε όλα τα Υπουργεία, όλη η κυβέρνηση εντατικά σε αυτήν την κατεύθυνση μας έχετε δώσει. Αλλά εμείς στο Υπουργείο Περιβάλλοντος θέλουμε να προσθέσουμε και κάτι ακόμα και τις ακτές.
έχουμε αρχίσει να εξετάζουμε τις πρώτες 1000 παρθένες παραλίες, δηλαδή παραλίες όπου είναι ανέγκυκτες από τον χρόνο. Έτσι κολυμπούσαν εκεί οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας, και έτσι θέλουμε τα τοπία να τα δώσουμε αδιατάραχτα, αυτά τα τοπία των παραλίων και στις επόμενες γενναίες. Έχει πολλή δουλειά ακόμα αυτό βέβαια. Και εκεί είμαστε έτοιμοι βεβαίως να προχωρήσουμε με τη δική σας κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ, επειδή είμαι εδώ με έναν διπλό ρόλο, ας πούμε, σαν οδηγός βουνού και διαχειριστής ενός ορεινού καταφυγίου, θα μιλήσω και από τις δύο μεριές. Σαν οδηγός βουνού, θα ήθελα να πω ότι τέτοιου είδους ενέργειες θα βοηθήσουν πάρα πολύ μελλοντικά τον τουρισμό και κυρίως έναν τουρισμό που θεωρείται ποιοτικός τουρισμός και ο οποίος έχει ανακαλύψει την Ελλάδα πολύ πριν εμείς οι ίδιοι ανακαλύψουμε αυτές τις, αυτού του είδους τον τουρισμό. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν θα συνεχίσουν μέσα από αυτές τις αποφάσεις που παίρνετε και τα βουνά που θα μείνουν απάτητα, είναι σίγουρο και εγγυάται μελλοντικά αυτού του είδους τον ποιοτικό τουρισμό, ότι θα συνεχίσει και θα έρχεται στα βουνά μας και γιατί όχι και στις παραλίες όπως θέλετε να το επεκτείνετε. Άρα για από πλευράς τουρισμού το βλέπω πάρα πολύ θετικό. Η εμπειρία μου τόσα χρόνια και σαν οδηγός βουνού και σαν διαχειριστής καταφυγίου μου έχει δείξει ότι αυτοί οι άνθρωποι έρχονται στην Ελλάδα ακριβώς για την παρθένα φύση. Έρχονται από χώρες όπως είναι οι ελπικές χώρες, όπου έχουν τεράστια ανάπτυξη στον τουρισμό. Παρά αυτά όμως, έχουν χάσει αυτό το προνόμιο που έχουμε εμείς, που πηγαίνουμε στο βουνό και το βλέπουμε ακόμα όπως το έβλεπαν οι παππούδες μας. Ακούω πολλές φορές από τους ίδιους αυτούς τους τουρίστες, ότι πιο ηλικιωμένων, πιο μεγάλων ηλικιών, ότι πόσο θα ήθελαν να μην είχαν ανεπτυχθεί τα δικά τους στα βουνά με αυτά τα τεράστια, τα υπέρογκα χιονοδρομικά, με τα άπειρα σίδερα πάνω στα βουνά και τα σειρματόσκηνα και να μπορούσαν να έχουν την πολυτέλεια που εμείς έχουμε ακόμη για αυτά τα βουνά. Να εκφράσω απλά τη μεγάλη μου χαρά, έτσι, σε ένα από τα λαμπρά παραδείγματα που η πολιτική εφαρμογή βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, γιατί αυτό είναι πάντα ο μαγικός κανόνας που είναι πάντα επιτυχής όταν υπάρχουν τεκμηρωμένες επιστημονικά πολιτικές αποφάσεις. Να σας χαρώ προσωπικά και για το πολιτικό θάρρος που δείχνετε και προχωράτε και ξεκινάτε και θα εμπνεύσετε και την Ευρώπη, είμαι σίγουρη, μέσα από αυτή την πρωτοβουλία. Να πω ότι υπάρχει παγκόσμια τάση πάνω σε αυτό. Δουλεύουμε με το Society for Conservation Biology, που είναι η μεγαλύτερη παγκόσμια επιστημονική ένωση conservation στον κόσμο, στην Ευρώπη ειδικά από το 2007. Έτσι, είναι μια μεγάλη πρωτοβουλία. Ήδη οι άνθρωποι το έχουν δεχτεί με μεγάλο ενθουσιασμό, οι συνάδελφοί μου στο εξωτερικό, στα διεθνή δίκτυα, παρότι δεν έχουμε προλάβει ακόμα να διαχύσουμε αυτή την πληροφορία στη διεθνή κοινότητα. Πραγματικά, όπως δείχνουν όλα τα διεθνή δεδομένα, έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα κατακαιρματισμού στον πλανήτη. Αναμένουμε αύξηση 60% των δρόμων μέχρι το 2050. Οι δρόμοι θα μπορούν να διατρέξουν την περίμετρο της γης 600 φορές. Σε ένα paper που δημοσιεύσαμε στο περιοδικό Science, βρέθηκε ότι η γη είναι κατακαιρματισμένη σε πάνω από 600.000 κατατμήματα. Οπότε αυτή είναι η επιστημονική, ας πούμε, βάση, την οποία, επειδή ακριβώς θέλει πολιτικό θάρρος, γιατί βεβαίως υπάρχουν και θα υπάρξουν αρνητικές αντιδράσεις, γιατί όπως είπε και η κυρία Γανωτή, δρόμος ίσον ανάπτυξη, ίσον επενδύσεις, τσιμέντο ίσον ανάπτυξη. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει διορατικότητα, ότι η ανάπτυξη μπορεί και να μην είναι τσιμέντο και να είναι η ανάπτυξη πολύ καλύτερη και πολύ πιο κερδοφόρα, ακόμα και κερδοφόρα εννοώ οικονομικά, αυτή η εναλλακτικού τύπου ανάπτυξης που προωθείται. Οπότε ελπίζω η Ελλάδα να γίνει έτσι το σύμβολο για και την υπόλοιπη Ευρώπη να δείξει το δρόμο. Εγώ χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ. Δεν έχω έρθει ως εκπρόσωπος των οργανώσεων, γιατί δεν έχουμε προλάβει ακόμα να το πάρουμε είδηση αυτό που έγινε. Το μάθαμε κι εμείς από τον τύπο. Οι πρώτες συζητήσεις που έχω κάνει με συναδέλφους μου που είναι σε άλλες οργανώσεις είναι ευχάριστη έκπληξη. Και πιστεύω ότι σύντομα θα κάτσουμε να συναντηθούμε και να φτιάξουμε και ένα κείμενο όλοι μαζί που θα θέτει έτσι το πώς τοποθετούμαστε απέναντι σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι επειδή είμαι πολλές δεκαετίες σε αυτό το χώρο, με ρωτήσετε πόσες, θυμάμαι από την αρχή ότι προσπαθούσαμε να πούμε ότι οι δρόμοι είναι πρόβλημα. Και αυτό έτρωγε μια απαξίωση αυτή, φοβερή αυτή η τοποθέτηση, γιατί ο δρόμος από χιλιάδες χρόνια πριν έχει ταυτιστεί με τον πολιτισμό, με την πρόσβαση, με την ανάπτυξη και είναι πάρα πολύ δύσκολο οι άνθρωποι να αλλάξουν στάση απέναντι σε αυτό.
Πάντα η ανάπτυξη ερχόταν με το δρόμο. Και πάντα ο δρόμος έφερνε και όλα τα υπόλοιπα κακά. Και είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο ότι 6 τώρα και πιστεύω να γίνουν 56, και αυτό θα θέλαμε, να φτάσουμε σε ένα ποσοστό γύρω στο 2% της ελληνικής γης που να είναι απάτητο. Θυμάμαι και εκείνη στην ταινία το βοσκό που λέει στον πατέρα σας να μου κάνεις δρόμο και λέει δρόμο δεν έχει. Εγώ πάντως τελειώνοντας χαίρομαι που κάνατε την αναφορά στον πατέρα μου και νομίζω θα ήταν χαρούμενος σήμερα αν ήταν μαζί μας, διότι πολλές φορές έχοντας περπατήσει μαζί του στα βουνά των Λευκών Ωραίων είχαμε ακριβώς αυτή την συζήτηση και δεν δίσταζε να πηγαίνει τότε κόντρα σε φίλους του και ψηφοφόρους του κτηνοτρόφους, εξηγώντας τους ότι το μέλλον δεν είναι να πηγαίνει πάντα ένας δρόμος στο σημείο που ο κτηνοτρόφος ήθελε να βρεθεί. Ήδη αν πας να περπατήσεις σήμερα και να ανέβεις στις Πάχνες, που είναι η υψηλότερη κορφή των Λευκών Ωραίων, θα δεις έναν δρόμο που ήταν στα 2.100 μέτρα. Το αμέσως επόμενο θα ήταν να φτάσει και στην κορφή. Βάζουμε λοιπόν ένα τέλος, ό,τι έγινε, έγινε. Αλλά από εδώ και στο εξής θα πρέπει να δούμε τα πράγματα μέσα από μια διαφορετική ματιά. Οπότε ευχαριστούμε και πάλι πάρα πολύ που είστε εδώ πέρα και έχουμε πολλά να κάνουμε ακόμα.